247-571. Τρελαίνομαι. Είναι δυνατόν να μην τρελαίνεσαι? Δηλαδή, έχω εγώ δύο σπίτια τέτοια, 100 ευρώ τετραγωνικό, πρέπει απλώς ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό. Αν είναι δυνατόν. Σοκ στους καταναλωτές προκαλούν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ενώ κουκαλώνουν όταν αντικρίζουν τις εξωφρενικές ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Από 247 ευρώ αξία κατανάλωσης, η συνολική καμπάνα έφτασε τα 571 ευρώ σε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Νησιά, λέει, κοινωνικό τιμολόγιο 95-61. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 59-52. Σε άλλα κράτη πληρώνεις, ακόμα και στην Κύπρο μας, πληρώνεις 50 ευρώ, 60 ευρώ για ένα σπίτι 110 τετραγωνικών, 100 τετραγωνικών. Εδώ αυτό το σπίτι είναι 100 τετραγωνικών και πληρώνει 571 ευρώ. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Τα παρετούμε όλα. Εγώ δεν ξαναπληρώνω τίποτα. Δεν μου κάνουν. Με κρεμάσουνε, θέλει. Ναι. Χωρίς ρεύμα όμως. Δεν με ενδιαφέρει, τα κόψουν. Δε, αφού έτσι κι αλλιώς τελειώσαν. Φουσκωμένες οι χρεώσεις, η αξία του ρεύματος είναι μικρή. Και εξωθούν τον κόσμο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι. Οι λογαριασμοί ρεύματος της ΔΕΗ ζεματάνε, με τους καταναλωτές να τρίβουν τα μάτια τους. Από 96,94 πληρώνουμε ΑΔΜΙΕ ΔΕΔΙΕ 2652, ΙΚΟ, νησιά κοινωνικό τιμολόγιο 37,43, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 23, συνολικό ποσό πληρωμής 208, αυτές λέει οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι για τρίτους. Ποιους τρίτους? Πληρώνουμε 27 του μήνα, 28 δεν έχω μία. Τι να αντέξουμε, πώς να αντέξουμε? Το 42% ενός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι φόροι και τέλη. Το 4% αφορά στη χρέωση και τα δίκτυα και το 56% είναι το έσοδο των εταιριών προμήθειας, σύμφωνα με σχετική μελέτη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μαλλιά της κεφαλής μας, αυτό ξέρω εγώ, είχαμε οικογένειες οι οποίες λόγω της ανέχειας, λόγω της ανεργίας δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Τώρα έρχονται και ακόμη και αυτοί που πληρώνανε τους λογαριασμούς, όπου ξαφνικά βλέπουμε φουσκωμένους λογαριασμούς. Κατά μέσο όρο παρατηρούμε ένα 30% αύξηση των λογαριασμών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 157% είναι η αύξηση χρεώσης ρεύματος στην Ελλάδα από το 2005 ως το 2015 και είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Λογικό είναι να πάθεις ένα σοκ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δυστυχώς. Εγώ βέβαια τα έχω γράψει σε άλλη εταιρεία, τα έχω βάλει. Γιατί ποιο τι να λέει, 20%, 30% και ό,τι πιάσομαι. Τα εμφράγματα σαν κισέ της ΔΕΗ είναι πολλαπλά και όσους έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Παρόλο που έχω κοινωνικό τιμολόγιο εγώ, το ίδιο μας έκανε. Μας τα παίρνουν όπως θέλουν. Ό,τι θέλουν βάζουν. Όπως θέλουν τα εννοούν. Μια στιγμή βλέπουμε μια αύξηση που υπερβαίνει το 20%, ενδεχομένως αγγίζει και το 30%. Αυτή η νέα χρέωση περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειλικρινά με προκάλεσε έκπληξη. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μια δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο ή από τον αέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν το δωρεάν το πληρώνουμε με τη μορφή τελών, τότε σε λίγο θα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε, καθώς και τη θάλασσα στην οποία κολυμπάμε ή την αχτή στην οποία θα πηγαίνουμε το καλοκαίρι.